Αυτός εδώ πέρα είναι ο Αλμπέρτο και σήμερα έχουμε να δούμε τους πιο φθηνούς αστυνομικούς και τους πιο ακριβούς αστυνομικούς. Ξεκινάμε από το επίπεδο 1 που είναι ο πιο φτωχός αστυνομικός και πρέπει να ολοκληρώνουμε challenge για να ανεβαίνουμε επίπεδο αστυνομικού. Και όσο ανεβαίνουν τα επίπεδα, γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα challenges. Και ξεκινάμε με τον πιο φτωχό αστυνομικό. Αυτός εδώ πέρα που βλέπετε είναι ο Αλμπέρτο και ναι, είναι ο πιο φτωχός αστυνομικός που έχετε δει ποτέ. Απλά του έχουν δώσει το σήμα, δεν του έχουν δώσει καν ρούχα. Είναι τόσο φτωχός που δεν έχει τίποτα πάνω του, ούτε εξοπλισμό, ούτε τίποτα. Και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι απλά να κόβει πρόστιμα στους περαστικούς και αυτούς που κάνουν παρανομίες με τα οχήματα. Οπότε θα περιμένουμε κάποιος να περάσει, ένα κόκκινο φανάρι, να κάνει μια παρανομία, να το πιάσουμε για να γίνουμε upgrade. Να πάμε στον επόμενο αστυνομικό που θα είναι και πιο πλούσιος και θα έχει παραπάνω πράγματα. Εδώ πέρα βλέπω η κυκλοφορία κουνιέται κανονικότατα και να, ένας ύποπτος εκείνος εκεί πέρα. Και τώρα είναι κόκκινο, οπότε θα περάσει. Θα περάσει με κόκκινο. Τι κάνεις εδώ? Τι ήταν αυτό? Φίλε μου, για κατέβα κάτω. Έλα εδώ στην άκρη, κατέβα. Κατάλαβες γιατί σε σταμάτησα? Όχι, για ποιο λόγο? Τι όχι για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό? Κόκκινο φανάρι, το περνάμε έτσι? Μπορεί να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Για κατέβα κάτω. Δηλαδή, κυρία μου, πράσινο ήταν. Καταρχάς, όχι, κυρία μου, είμαι αστυνομικός. Βλέπεις την ταμπέλα μου μπροστά, εδώ πέρα την έχω μπροστά. Κατέβα κάτω από το όχημα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι πράσινο? Κόκκινο ήταν και εσύ είδα. Όλοι οι υπόλοιποι τι περιμέναν εκεί πέρα, χαζί είναι? Εσύ περνάς με κόκκινο, θέλεις να τραυματίσεις κάποιον? Σας παρακαλώ, κύριε, δεν είχα ποτέ σκοπό να κάνω κάτι. Δεν υπάρχει, σας παρακαλώ. Πρόστιμο. 500 δολάρια και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. 500 δολάρια και αφαίρεση. Ναι, ναι. Λοιπόν, πες μου το όνομά σου, παρακαλώ. Το όνομά μου, Γιώργος. Γιώργος. Ωραία, γράφω εδώ πέρα. Γιώργος, πάρε το πρόστιμο σου εδώ πέρα. Όλο δικό σου. Και φύγε και να μην ξαναγίνει αυτό. Να μην ξαναγίνει. Θα πας να το πληρώσεις νωρίς κιόλας. Όχι, δεν το δίπλωμα. Δεν πειράζει. Θα πας με το αμάξι τώρα, θα πεις ότι σου πήρα το δίπλωμα, θα το αφήσεις και θα πληρώσεις το πρόστιμο. Μην το αφήσεις 2 μήνες εκεί πέρα. Όχι, ρε φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Let's go! Καταφέραμε το πρώτο challenge. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα γίνουμε upgrade σε αστυνομικό level 2. Που αυτό σημαίνει ότι έχω παραπάνω λεφτά και κοστολογούμε στα 100 χιλιάρικα. Έχω ένα taser στα χέρια. Μου δώσανε και βεστάκι πλέον. Εντάξει, δεν είμαι έτσι. Ό,τι και ό,τι. Πλέον έχω και το βεστάκι του δόκι μου. Και εντάξει, αυτά τα παπούτσια και αυτό το παντελόνι δεν θα το σχολιάσω. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό μας δίνει ένα νόημα να γίνουμε ακόμα καλύτεροι αστυνομικοί. Να έχουμε περισσότερα λεφτά. Και σημαίνει ότι το τελευταίο επίπεδο του αστυνομικού παίζει να είναι ultra καλό, ρε φίλε. Θα μάθουμε, αλλά για τώρα θα πρέπει να σταματήσουμε όλη την εγκληματικότητα της πόλης. Και εννοείται βρίσκομαι σε ένα συνεργείο. Γιατί παρατήρησα ότι εδώ πέρα έχει κόσμο, έχει άτομα και σίγουρα μπορεί να υπάρξει κάποιος τσακωμός, μπορεί να υπάρξει κάποιος πυροβολισμός ή το οτιδήποτε. Και εγώ θα πρέπει να το σταματήσω αυτό. Γιατί αν το σταματήσω, θα καταφέρω το challenge και θα μπορέσω να γίνω μεγαλύτερος αστυνομικός. Αστυνομικός επίπεδου 3. Για να δούμε. Εδώ πέρα κάθεται ένα άτομο μόνος του εκεί πέρα και σίγουρα θα πρέπει να έρθει και κάποιος, έτσι. Τι, μόνος θα κάθεται για πολλές ώρες? Εγώ κρύβομαι. Να το ένα όχημα. Θα πάει δίπλα του. Τι περιμένει? Περιμένει να του δώσει κάτι. Θέλει να του δώσει όπλα, λεφτά. Μπήκε μες στο αμάξι ο άλλος. Να πάω λίγο πιο κοντά. Α, απλά κάθονται και μιλάνε. Έλα ρε φίλε. Τι κάνεις εκεί, Κάτω και δύο. Πάλι εσύ εδώ, ρε. Εγώ τι έκανα, αυτός με βάρεσε, δεν το δες. Γιατί ρε βάρεσε το παιδί εκεί πέρα? Συλλαμβάνεσαι για επίθεση σε πολίτη. Έτσι, μπράβο. Κοπρίτη. Γιατί είναι ρε μάλι που πήγες και βάρεσες το παιδί εδώ πέρα? Τι σου έκανε? Δεν θα μου λέει εμένα αυτό το αμάξι μου άσχημο. Ποιος είναι αυτός? Καλά, να ρε, είπες να μιλάει, το αμάξι. Να βρει. Κάτσε ρε. Μπερδεύτηκα, περίμενε ρε. Είπες το αμάξι το άσχημο. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Και σένα ποιο είναι το αμάξι σου, ρε? Ποιο είναι το αμάξι σου? Αυτό. Τι αυτό, σαν να σου πήρα το δίπλωμα πριν, γιατί είσαι εδώ πέρα? Μα εσύ μου είπες να έρθω να το δώσω. Πού, στο συνεργείο ή μήπως ήρθες εδώ πέρα να το κολοφτιάξεις? Και με αγνόησες. Και δεν πλήρωσες καν το πρόστιμο. Δεν πλήρωσες καν το πρόστιμο, το είδα. Απλήρωτο είναι ακόμα. Συλλαμβάνεσαι και εσύ, ρε μάλι. Όχι. Και οι δύο συλλαμβάνεστε. Λοιπόν, εσύ για επίθεση πολίτη και εσύ για παραβίαση του νόμου, επειδή πήγε και πλήρωσε το πρόστιμο. Και οι δύο στη φυλάκα. Όχι, αυτό είναι άδικο, γιατί? Καθόλου άδικο. Μπείτε μέσα εκεί πέρα, θα φωνάξω τους ανώτερους μου να έρθουν να σας μαζέψουν. Άντε ρε, από εδώ. Ρε μάλια, νομίζατε θα τη γλιτώσετε? Ολοκληρώνοντας το δεύτερο challenge, πλέον μπορώ να πω ότι μπορούμε να πάμε σε upgrade και να γίνουμε αστυνομικός επίπεδου 3. Που αυτός ο αστυνομικός έχει στην κατοχή του 250 χιλιάρικα. Πάμε να δούμε τι είναι. Γίναμε αστυνομικός επίπεδου level 3 και κοστίζουμε 250 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει upgrade σε ένας κανονικός αστυνομικός και όχι απλά ένας δόκιμος. Πήραμε ένα κανονικό αλεξίσφαιρο για να μας προστατεύει. Ένα ωραίο καπελάκι. Παντελόνι επιτέλους, γιατί δεν γινότανε με αυτό το πράγμα. Καινούριο παπουτσάκι και ο οπλισμός σας είναι ακόμα taser. Αλλά κοιτάξτε το θετικό. Έχουμε όχημα! Ένα BMX. Γιατί μου δώσανε ένα BMX? Εγώ πώς θα κατακτήσω την πόλη με ένα BMX απλά? Τέλος πάντων. Αλλά αυτή τη φορά έχουμε και κέντρο. Οπότε το κέντρο θα μας ενημερώσει άμα γίνει κάτι. Οπότε θα είμαστε λίγο στην αναμονή. Α, δύσκολα τα πράγματα.
γίνεται, γίνεται τίποτα, τι έγινε, εγκληματικότητα σε αυτή την πόλη, πού πήγαινε. Με όλες τις μονάδες, γίνεται ληστεία στο ATM του Σάντιτον. Στο ATM, εγώ. Συνάδελφε, εγώ είμαι κοντά. Αλμπέρτο, αστυνομικός μεταβαίνει με το όχημά του τώρα, αμέσως. Ναι, μαγκές. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν είναι και ότι πιο εύκολο να κάνω τέτοια μεγάλη διαδρομή. Έχω φτάσει στο τμήμα αυτή τη στιγμή, στο παλέτο. Ρε, κάτσε! Αυτό το πράγμα δεν ήταν αστυνομικό τμήμα. Είναι τράπεζα. Μήπως είναι εδώ. Έλα. Όπα, βλέπω ένα αμάξι. Για κάτσε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτσε να βγάλω και το taser μου. Με σκοτώσουν κιόλας. Θέλω να πεθάνω εδώ πέρα. Σε μια ληστεία, σε ένα ATM. Ένα όχημα και. Πού το είσαι. Το ATM. 3, 2, 1. Τι κάνεις εκεί ρε πάλι, δεν τρέπεσαι ρε! Τι έκανα ρε! Πάλι εσύ! Κλέβει εσύ ο κλέβης, εσύ κλέβεις το ATM ρε! Τι κάνεις, Κατέβα κάτω! Τι έκανα κυρία μου! Πού θα πας τώρα χωρίς ρόδες, Όχι πάλι ρε φίλε! Τι πάλι ρε, δεν τρέπεσαι, κάθεσαι και κλέβεις το ATM! Σε έβαλα πρόστιμο γιατί πέρασες κόκκινο, σε έβαλα πρόστιμο γιατί δεν πήγες και πλήρωσες το δίπλωμα και τώρα πάθεσαι και κλέβεις ATM, δεν τρέπεσαι ρε! Πώς θα τα πληρώσω! Πρέπει να κλέψεις! Ναι! Μάντεψε! Πες μου! Μάντεψε, τι μπορεί να γίνει τώρα δηλαδή! Κι άλλο πρόστιμο! Όχι, συλλαμβάνεσαι και πας στη φυλακή! Πάλι! Ναι, πάλι. Ωραία, φίλε. Ξέχασα να σου πω το πιο σημαντικό. Ποιο? Ληστεία σε ATM. 3.500 δολάρια. 3.500 πω. Ναι, και θα πας φυλακή για μία εβδομάδα. Για μία εβδομάδα φυλακή. Πάρε το πρόστιμό σου εδώ πέρα. Όχι. Και φύγαμε τώρα για φυλακή. Let's go. Με τα πόδια. Όχι, θα μπει στο μάξι και θα σε πάω. Άντε. Κέντρο, μεταβαίνω στις φυλακές με έναν εχμάλωτο που τον έπιασα γιατί έκανε ληστεία σε ATM. Έλεσε. Έλα εδώ ρε μπάλι, κατέβα τώρα. Κάτσε εγώ να ανοίξω εδώ πέρα την πόρτα για να μπεις μέσα. Βεβαίως. Ωραία. Τι κάνει, που πάει! Κέντρο, η μεταγωγή ήταν επιτυχής. Ο κύριος μπήκε μέσα στη φυλακή. Τέλεια, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν θα το μάθει κανένας τι κακό μπορεί να κάνει αυτός. Τουλάχιστον γινόμαστε upgrade και γινόμαστε level 4 αστυνομικός και έχουμε στην κατοχή μας 500.000. Θέλω να γίνω ακόμα καλύτερος αστυνομικός γιατί φαντάζομαι τι θα έχουμε στην κατοχή τους. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο επόμενος αστυνομικός. Και τι μπορεί να γίνω. Πλέον μπορώ να πω ότι είμαστε ένας αστυνόμος αλφα και γίναμε upgrade. Έχουμε 500.000 στην μπάνκα μας, οπότε ξέρετε αυτός ο αστυνομικός κοστίζει. Φανταστείτε πόσο θα κοστίζουν οι επόμενοι. Και πλέον έχουμε το δικό μας όχημα. Φρέσκο. Όχημα, εντάξει, δεν είναι επιλυμμένο, έτσι μου το δώσανε. Τι καπέλο είναι αυτό, γιατί με αναγκάζουν να έχω τέτοιο καπέλο. Βεστάρα, καινούριο βεστάκι, καινούριο τζακετάκι, έτσι φουτεράκι. Τι είναι αυτό, ένα ψαπλεκτό είναι. Τέλος πάντων, παντελονάκι, ναι, δεν το σχολιάσω που είναι τόσο μα το σχολητό. Αλλά και πάλι έχουμε ένα πολύ καλύτερο outfit. Συν ότι πλέον δεν χρησιμοποιούμε μόνο αυτό το εδώ πέρα το taser, έχουμε και βαρύ οπλισμό. Οπότε είμαστε έτοιμοι για το αν γίνει κάτι κακό να τα στρώσουμε και να τα. Διορθώσουμε έτσι. Οπότε αναμένουμε από το κέντρο, μήπως μας ενημερώσει και γίνει κάτι. Γιατί όσο γινόμαστε μεγαλύτεροι αστυνομικοί, πηγαίνουμε σε ακόμη πιο δύσκολες αποστολές. Κέντρο, προσδιοριστείτε στις μονάδες. Γίνεται ληστεία στο μαγαζάκι δίπλα από το τμήμα στην κεντρική πλατεία. Ποιος μπορεί να μεταβεί. Κέντρο, μεταβαίνει αστυνομικός Αλμπέρτο. Είμαι έτοιμος για αυτή τη ληστεία. Θα είναι η πρώτη μου, αλλά και πάλι είμαι έτοιμος. Ελήφθη. Τέλεια. Μεταβαίνουμε τώρα στο μαγαζάκι που βρίσκεται εδώ δίπλα. Πάλι καλά είναι και κοντά και θα είναι η πρώτη μου ληστεία που θα πάω. Τέλειο. Δεν υποτίθεται θα πρέπει να έχω αστυνομικούς μαζί μου. Πάω σε μια ληστεία μόνος. Τόσο σκληρός. Για να δούμε. Και έφτασα εδώ πέρα. Βλέπω αυτό το αμάξι. Κάτι μου θυμίζει αυτό το αμάξι. Τέλος πάντων. Κύριε, τι κάνετε εκεί πέρα, κύριε. Τι γίνεται εκεί πέρα. Ποιος μιλάει, ρε. Ο αστυνομικός που ήρθε εδώ πέρα, διαπραγματευτή σας. Τι κάνετε εκεί πέρα, γιατί κλέβετε. Γιατί κλέβετε τον κύριο Μίτσο εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι σας έφταξε ο κύριος Μίτσος. Τι θες να ρωτήσω. Κάτι μου θυμίζει εκεί πέρα. Τι είναι αυτό. Εγώ. Κάνεις λάθος. Αυτή τη φωνή. Ναι, μάλιστα. Κύριε, τι θέλετε. Τι θέλετε, γιατί κλέβετε ένα μαγαζάκι. Τι μπορεί να κάνει η αστυνομία για να αφήσετε σοου και αυλαβές τον κύριο Μίτσο εκεί πέρα που είναι. Δεν χρειάζεται. Ένα εκατομμύριο. Τι. Εμείς. Να σας δώσουμε ένα εκατομμύριο. Δεν έχουμε εμείς ένα εκατομμύριο να ζήσουμε. Θα σας δώσουμε εσάς ένα εκατομμύριο. Τι ναι, άκουσα με εδώ πέρα τώρα. Καταρχάς, ο κύριος Μίτσος έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Ωραία. Πάρε τα λεφτά του, αλλά. Μην το πειράξετε. Δεν έχει πολλά λεφτά, μόνο 10.000 γιατί να τα κάνω. Λοιπόν, για να μην πω τώρα μέσα με το όπλο και σας καθαρίσω και τους δύο εκεί πέρα και πω ότι ήταν ατύχημα, βγείτε τώρα έξω να διαπραγματευτούμε. Να βγούμε. Δεν ακούτε πολύ εμπιστοσύνη. Ξεμάκα. Γεια σε έξω τώρα, είπα. Πάμε. Χαλάρωση, φλε. Ωραία.
άκουσε με. Μιλάμε εμείς τώρα, ωραία. Καταρχάς, μη σημαδεύεις. Κάτω, ρε. Ωραία. Κάτω. Άκουσε με. Θα μου δώσεις τα μισά λεφτά, τα 5.000 και θα σε αφήσω να μπει στο όχημα και να φύγεις κύριος. Ούτε γάτο, ούτε ζημιά. Παίρνεις 5.000 σαν να μην έγινε τίποτα. Και εγώ θα πω ότι έσωσα το νόμιρο εκεί πέρα και όλα καλά για να γίνω μεγαλύτερος αστυνομικός. Να πάρω καμιά προαγωγή. Τι λες. Κάμελας. Πάμε το πούμε μέσα λίγο. Τι να πεις μέσα και κάτσε εδώ ρε, κάτσε εδώ. Να σου πω ρε, να σου πω. Εσύ δεν είσαι που απόδρασες από τη φυλακή πριν σε βάλω. Κάλε τη μάσκα, κάλε τη μάσκα. Να τη βγάλω. Ναι. Και αν τη βγάλω τι θα καταλάβω. Κάλε τη μάσκα είπα. Καλά. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Και ληστέα σε μαγαζάκι. Εγώ. Καταρχάς δεν μ' άφησες να σε βάλω καν φυλακή και έφυγες και πήγες έκρεψες γρήγορα ένα μαγαζάκι. Για να μην σε πυροβολήσω, γιατί πολύ έχω ασχοληθεί μαζί σου σήμερα. Για να μην σε πυροβολήσω, δώσε μου τα λεφτά και φύγε γρήγορα. Όλα. Τα 5.000. 4. 6 γιατί το διαπραγματεύεσαι. Ωραία, φίλε. Ωραία. Άντε, δώστα, δεν πειράζει. Ωραία. Και, τέλεια. Και να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Έφυγες. 6. Αφήγουμε. Κύριε Μίτσο, όλα εντάξει, διαπραγματεύτηκα με τους κυρίους. Είσαι σώος. Για τα λεφτά σου θα τα βρεις με την ασφαλιστική σου. Γεια. Κέντρο! Έλα στον Αλμπέρτο. Ληστεία επιτυχής, ο Όμηρος είναι σώος και αυλαβές. Τα λεφτά χάθηκαν, οι κύριοι τα κάψανε. Αλλά και πάλι σημασία έχει ότι ο Όμηρος είναι σώος. Μικρό το κακό αστυνόμε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κέντρο, ευχαριστώ. Κύριε Αλμπέρτο, πιστεύω ότι αξίζετε μια προαγωγή για αυτή τη φοβερή δράση στη ληστεία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κέντρο, ευχαριστώ, το εκτιμάω. Let's go! Πήραμε κι άλλη προαγωγή, οπότε τώρα θα γίνουμε αστυνομικός του 1 εκατομμυρίου. Για να δούμε τι αστυνομικός είναι. Και η προαγωγή που πήραμε είναι να γίνουμε όπια. Και αυτή τη στιγμή έχω μια καινούρια full fresh στολή όπια από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Έχω και το σκουφάκι μου, καλυμμένα πρόσωπα, μάσκες, γάντια, τα πάντα έχω αυτή τη στιγμή. Και ένα καινούριο όπλο, το SR-47. Και το όχημά μου, ένα τακόμα το χρειαζόμουν, μπορώ να πω. Τα όπια γενικότερα είναι για ειδικές αποστολές που πέφτουν πυροβολισμοί και τέτοια πράγματα. Οπότε θα περιμένουμε το κέντρο να μας πει καμιά καλή αποστολή. Μήπως και ρίξουμε κανένα τα. Μήπως και. Αλλά αυτή τη στιγμή ο όπια κοστολογείται στο 1 εκατομμύριο. Και υπάρχουν ακόμη πιο ακριβοί αστυνομικοί. Άντε ρε, πίνω το καφέ μου τόση ώρα και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Κέντρο προς ομάδα όπια, γίνεται ληστεία στην τράπεζα του Παλέτο χωρίς Όμηρο. Χωρίς Όμηρο. Είναι πάνω δεύτερη πειρά. Πειρά. Ποιος μπορεί να μεταβεί, ποιος μπορεί μεταβαίνει να μεταβεί. Η ομάδα όπια, κέντρο μεταβαίνει η ομάδα όπια, τώρα αμέσως. Με προσοχή, με προσοχή. Έγινε, μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται ληστεία αυτή τη στιγμή στο Παλέτο χωρίς Όμηρο, οπότε θα πέσουν πυροβολισμοί. Let's go! Και το ήθελε πάρα πολύ αυτό. Άμα. Κέντρο μεταβαίνω, είμαι κοντά στην τράπεζα. Άμα δεν ξαναγυρίσω και δεν ξαναεμφανιστώ ποτέ, να πείτε στην οικογένειά μου ότι την αγαπάω και να πείτε σε όλους τους υποστηρικτές μου να πάρουν μπλουζάκια Guns N' Crew από το πρώτο link της περιγραφής. Έχει τα πάντα. Ελήθεια, συγγνώμη, θα το μεταβιβάσω. Τέλεια, μεταβαίνω στη ληστεία. Είμαι απ' έξω. Λοιπόν, θα μπω με το όπλο μέσα κατευθείαν γιατί δύσκολα τα πράγματα. Ρε, όλοι κάτω, ρε, όλοι κάτω! Τα ρε! Τι ρίσκουν τις σφαίρες, ρε! Ρε, είστε με τα καλά σας, ρε! Και να ψηλά, ρε, και οι δύο, ρε! Δεν τρέπε. Κάνε τη ληστεία ρε χωρίς μέρες ρε. Στον τοίχο όλοι, και οι δύο στον τοίχο, και οι δύο στον τοίχο. Πετάξτε τα όπλα σας κάτω. Τα όπλα κάτω. Τι σούπα, να πάρει σφαίρες. Χαζή είναι αυτή η ληστεία. Κάτω ρε τα όπλα, και οι δύο κάτω τα όπλα. Έτσι, μπράβο, μπράβο εσύ. Και εσύ εκεί πέρα. Για γυρίστε τώρα σε μένα και βγάλετε τις μάσκες σας τώρα. Όχι πάλι ρε φίλε. Πες μου. Ρε. Ρε, εσύ δεν είσαι αυτός που βάρεσες πριν το παιδί. Μπορεί. Εσείς δεν τσακωθήκατε, τι κάνετε μαζί εδώ πέρα. Τσακωθήκαμε. Τώρα όχι. Τα ξαναβρήκαμε. Και κάνετε ληστεία μαζί ρε, δεν τρέπεστε. Γιατί όχι. Τι κάνουνε ρε, πω. Λοιπόν, συλλαμβάνεστε και οι δύο. Και αυτή τη φορά δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά τώρα, κατάλαβες, δεν έχει λεφτά. Τι κάνεις, μείνε εδώ. Μείνε εδώ, εσύ, μείνε. Εδώ θα την πληρώσεις διπλά ρε. Θα την πληρώσεις διπλά ρε για το φίλο σου, κατάλαβες. Γιατί έφυγε. Διπλά θα την πληρώσεις. Κοίτα τώρα τι έχει να γίνει. Ληστεία σε τράπεζα. 10.000. Επίθεση σε αστυνομικό. 15.000. Χρήση βαρύ. Τι όπλο είχες. Είχα ένα SMG. Ένα SMG. Ωραία. Επειδή έχεις SMG, 25.000 πρόστιμο. Μπαμ, όλα δικά σου. Και όλα αυτά μάντεψε επί δύο. Γιατί ο φίλος σου έφυγε. Όχι.
Μη, έλα, έχω οικογένεια Τάισον. Λοιπόν, κάτσε εδώ στην άκρη. Σε δένω εδώ πέρα. Κέντρο, έγινε σύλληψη του ενός. Έγινε σύλληψη του ενός ατόμου. Ο άλλος διέφυγε. Κόψαμε διπλά πρόστιμα στον κύριο. Τον έχω δέσει εδώ πέρα να μεταβεί ένα όχημα να τον πάρει. Συγχαρητήρια, κύριε Στον. Μεταβαίνει άμεσα. Ευχαριστώ πολύ. Αφού καταφέραμε και αυτό μια ληστεία, αλλά μας ξέφυγε ο άλλος. Τώρα, μάλι. Καλά, τι έχει κάνει αυτός, γιατί έχει κάνει τόσες πολλές παρανομίες τη μία μετά την άλλη. Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο αστυνομικό που γινόμαστε upgrade αυτή τη στιγμή και κοστολογείται στα 2,5 εκατομμύρια. Πόσο πιο πάνω μπορεί να φτάσει. Και πλέον επισήμως μπορώ να πω από εκεί που ήμασταν ο πιο φτωχός αστυνομικός, φτάσαμε στο σημείο να αξίζουμε 2 εκατομμύρια γιατί είμαστε ο διοικητής αστυνομίας. Και καθόμαστε εδώ χαλαρά, έχουμε το δικό μας γραφείο, το δικό μας μέρος, ένα πολύ καλό outfit. Έτσι, επιτέλους, σκάμε λίγο ωραίοι, σκάμε λίγο κυριλάτη σαν αστυνομική. Και η δουλειά μας είναι απλά να προσλαμβάνουμε άτομα, να αναλαμβάνουμε ειδικές επιχειρήσεις και πάει λέγοντας. Κέντρο προσδοκητή, μεταβαίνω 2 άτομα για να ενταχθούν στο σώμα της αστυνομίας. Μήπως είστε διαθέσιμος? Ναι, διαθέσιμος είμαι. Φέρ' τους μέσα, φέρ' τους μέσα. Τέλεια, τους φέρνω. Έγινε. Τι ρε μάλια είναι αυτά πάλι που θέλουν να ενταχθούν στο σώμα της αστυνομίας και έρχονται έτσι μόνοι τους? Που δεν είναι σήμερα η μέρα. Ούτε η ώρα. Α, δούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να ενταχθούμε στο σώμα. Θέλετε να ενταχθείτε στο σώμα? Ποιοι είστε καταρχάς εσείς και θέλετε να ενταχθείτε στο σώμα? Τι έχετε κάνει στη ζωή σας και ήρθατε εδώ πέρα? Δεν είναι έτσι απλό. Έχω υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις. Πες εσύ τώρα, ρε. Εγώ έχω σώσει πολλές γάτες από δέντρα και έχω πάει πολλές γιαγιάδες απέναντι στον δρόμο. Πιστεύω ότι είναι πολύ τίμιο αυτό και θα μπορούσα να κάνω παραπάνω. Να σε πω, με τέτοιο μαλλί θέλετε να γίνετε αστυνομικοί? Τι μαλλί είναι αυτό? Για βγάλετε λίγο τα καπέλα και τα σκουφιά και τα γυαλιά. Τι είναι αυτό, έτσι έρχεστε με καπέλα καλυμμένη? Τι είναι, ληστεία κάνετε? Κλέβετε κόσμο? Βγάλτε ρε τα γυαλιά και τα καπέλα. Ορίστε. Καλά ρε, ρε, εσείς είστε ρε. Ποιοι εμείς? Πώς σε λένε εσένα, θύσουμε το αυτοκίνητο σου. Ναι. Γιώργο. Το όνομά μου Γιώργος. Γιώργο, εσύ είσαι που σε έκοψα πρόστιμο και έκανες ληστεία σε ATM, μετά σε τράπεζα, πυροβολισμούς και έφυγες. Και εσένα σε έπιασα. Καταρχάς, αυτά τα κόκκινα μάτια δεν τα ξεχνάω. Εσένα σε έπιασα πριν και ήρθαν και σε πήρανε. Γιατί είσαι εδώ? Δεν είσαι φυλακή? Δεν ήρθε ποτέ κανείς να με πάρει και απλά έφυγα. Και θέλετε να γίνετε αστυνομικοί μετά από όλα αυτά? Ναι. Μαντέψτε. Όχι. Συλλαμβάνεστε. Όχι πάλι. Πάλι ρε. Πάλι. Καλά ρε, μετά από τόσα πράγματα αντί να τρέξετε και να κρυφτείτε, έρχεστε εδώ πέρα και μου ζητάτε ότι θέλετε να γίνετε αστυνομικοί. Κάτω και οι δύο. Όχι ρε. Λοιπόν ρε μάλια, ακούστε με. Έχω κουραστεί μέσα στους δύο, πραγματικά έχω κουραστεί. Τι άλλο θα κάνω για σας? Έχετε έρθει εδώ πέρα, έχετε κάνει την πόλη άνω κάτω. Δεν αντέχω άλλο με σας, πρέπει να σας τσούξει κάτι. Μήπως να κόψω κανένα πρόστιμο? Όχι πάλι. Πόσα ακόμα? Λοιπόν, ακούστε με. Δεν πρόκειται. Άμα το αναφέρω αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στο κέντρο, παίζει να έρθει όλος ο πλανήτης εδώ πέρα να σας μαζέψει όσα έχετε κάνει. Μου δίνετε από 1 εκατομμύριο η γιο σας και έχετε φύγει κύριε από εδώ πέρα και τα διαγράφω όλα. 1 εκατομμύριο. Τι που θα τα βρεις, έχεις κλέψει ολόκληρο μαγαζάκι, τράπεζες, έχετε κλέψει κόσμο, βαράτε ο ένας στον άλλο, μετά γίνεστε φίλοι. Τι είναι αυτό, θα βρείτε 1 εκατομμύριο. Έχετε ναι ή όχι? Βασικά, ή μήπως, κέντρο, έχουμε διαθέσιμους αστυνομικούς να έρθουν να κάνουν σύλληψη 2 άτομα. Βεβαίως. Όλους τους αστυνομικούς. Α, τους έχουμε. Να σας πω. Μήπως το ξανασκεφτήκατε? Πού να τα βρούμε? Πώς τα σκεφτήκατε? 1 εκατομμύριο είναι, δεν είναι κάτι. Είναι κάτι. Εδώ ακόμα χρωστά 27 από τα προστήματα. Εντάξει, έγινε. Αν είναι φέρνω τους αστυνομικούς να σας βάλουν μέσα στη φυλακή απάντα, γιατί ισόβια θα πάρετε μόνο αυτό που έχετε κάνει. Θα τα βρούμε. Όχι. Α, θα τα βρείτε. Κάτι τα κάνω. Ωραία. Απλά θέλω 3 εβδομάδες. Πόσο? 3 εβδομάδες. Μία. Άντε καλά, να το δεχτώ. Ωραία. Λοιπόν, φεύγετε από εδώ πέρα και έχετε 1 εβδομάδα. 1 εβδομάδα για να μου φέρετε τα λεφτά. Εντάξει, φύγατε από εδώ πέρα. Έφυγα. Άντε από εδώ. Άντε ρε με τα ρεμάλια μας έχουν ζαλίσει. Κέντρο προσδοκητή, ακούει? Μάλιστα, τελείωσα τη συνέντευξη. Δεν κάνανε τα παιδιά, πάντα τους έδιωξα. Πάνω στην ώρα, γιατί έχει έρθει το FBI εδώ στο τμήμα. Θέλει να σου μιλήσει, λέει, οπότε κατάλαβα να σε εντάξει. Να τα στην ομάδα τους. Ναι, μάλιστα, έγινε κέντρο, σε ευχαριστώ πολύ. Τους στέλνω πάνω. Ναι. Και από ό,τι καταλάβατε το επόμενο επίπεδο είναι να γίνω FBI και το κόστος είναι 5 εκατομμύρια. Let's go! Και είμαστε 1 πριν το τέλος. Αστυνομικός των 5 εκατομμυρίων. FBI έχει ένα κλασικό ντυσιματάκι, από ό,τι βλέπετε έχουμε εξελιχθεί, έτσι, έχουμε ξεφύγει. Κλασικό ντυσιματάκι, καθόλου αστυνομικό και τέτοια, γιατί είμαστε όλοι undercover. Δικό μας supercar, μόνο για μας, για να
μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Και εννοείται πως πάμε σε μυστικές επιχειρήσεις και όλα αυτά. Αναμένουμε το κέντρο να μας πει τι έχουμε να κάνουμε. Κέντρο προς FBI. Ναι. Έχουμε δύο άτομα κάτω στα dogs, τα οποία πουλάνε όπλα. Θέλουμε να πας undercover εκεί κάτω και να τους συλλάβεις με όποιο τρόπο μπορείς. Α, οκ, ευκολάκι. Έγινε κέντρο, αναλαμβάνω εγώ. Έφυγα. Χρειαζόμαστε μασκούλα και καπέλο. Δεν γίνεται να πάμε σε διακίνηση όπλων και τέτοια χωρίς καλυμμένα πρόσωπα. Θα φάνουμε ύποπτοι, εντάξει. Αν πάμε έτσι, τέρμα εγκληματίες, ρε, τέρμα εγκληματίες. Θα το ξυπέ. Πόσα οχήματα έχουν, πόσα λεφτά έχουν αυτοί οι τυπάδες. Πάρα πολύ περίεργο. Για πάμε να δούμε τι είναι. Όχι πάλι αυτή. Όχι αυτή, πάλι όχι. Και καλησπέρα. 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 Είμαι εδώ πέρα γιατί θέλω δύο όπλα να πάρω. Δύο όπλα. Δύο βαριά όπλα θέλω, παρακαλώ. Βαριά. Ναι. Βαριά. Πόσο κοστίζουνε. Ναι, πόσο κοστίζουνε. Ρε, θα έχει τώρα, συνάδελφε. Τι λες. Αυτά συγκεκριμένα. Άμα θες το ίδιο ακριβώς, αυτό πάει 100.101. Μαύρα. Ωραία. Έχω και κάτι άλλο που είναι το σκά, 50.000. Θέλω αυτά τα ακριβά, θέλω δύο τέτοια. Δύο τέτοια. Ναι. Συνάδελφε, σε ποιο μπαγκάζ είχαμε βάλει, στο Maybach, σε ποιο είχαμε βάλει. Για δες. Το παίρνω μέσα. Στο τζίλι πρέπει να είναι για κάτσι. Ρε μάλια, χέρια ψηλά ρε, κατέβασε το όπλο κάτω, Όπα ρε. Βάλ το όπλο μέσα, Υπάρχουν άλλοι, άμα υπάρχουν άλλοι να τους πεις να μην σημαδεύουνε. Δεν με θυμάσαι ρε. Ποιος είσαι εσύ ρε πάλι. Ο Αλμπέρτο είμαι ρε, ο αστυνομικός είμαι ρε. Εσείς τι κάνετε εδώ, μου χρωστάτε καταρχάς λεφτά. Γιατί κάνετε διακίνηση όπλων. Λεφτά δεν θες. Λεφτά δεν θες, όντως. Όχι μαύρα λεφτά. Εδώ πέρα για την μπάρτσα το κάνετε. Μαύρα λεφτά, για να μην το καταλάβω ποτέ. Λοιπόν, συλλαμβάνεστε και τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Πάμε, μέσα στο αμάξι σας. Το αμάξι σας θα γίνει δικό μου πλέον. Πάμε, ακολουθάμε. Αφήστε τα. Ένα απ' όλα. Αφήστε τα όπλα κάτω. Τώρα. Ωραία, φίλε. Άντε πάλι. Ωραία, μαζί μου. Πάμε μέσα εδώ πέρα στο αμάξι. Όχι πάλι. FBI προς κέντρο, ακούει. Ελήφθη. Λοιπόν, έγινε η σύλληψη των δύο κυρίων. Πάνε στη φυλακή για ισόβια. Τελείωσε, δεν θα βγουν ποτέ από εκεί μέσα. Χρειάζεσαι ενισχύσεις. Όχι, όλα καλά. Τους έχω εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, ρε μάλια, από εδώ και πέρα αυτή θα είναι η ζωή σας. Εδώ, πάμε. Εδώ πέρα. Πάτε στην κούτα, φοράτε ρούχα. Θα μείνετε για πάντα εδώ πέρα. Αστυνόμα, αλλά να ξέρεις, η παράνομη ζωή έχει παραπάνω λεφτά από την κανονική. Ισχύει. Πάντε φορές τα ρούχα, ρε. Μπορώ να πω ότι φτάνουμε στο τελευταίο επίπεδο του αστυνομικού που κοστίζει 10 εκατομμύρια δολάρια. Για να δούμε τι είναι. Αστυνομικός 10 εκατομμύριων. FBI, CEO, ο Μαδάρκης. Είμαι ο leader, είμαι πιο πάνω από όλους. Δεν υπάρχει αστυνομικός πιο πάνω από όλους. Αλλά δεν τα αντέχω άλλο αυτό, ρε φίλε. Έχω δουλειά που κοστίζει 10 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι αυτά τα λεφτά. Θέλω παραπάνω και με έφυγε σε σκέψεις τώρα, μάλλον. Πάω στη φυλακή. Έχω μια τρελή ιδέα. Τέλος αυτή η ζωή για μένα. Δεν μπορώ να είμαι άλλο αστυνομικός. Πάω να πάρω τους δύο μόνους που ξέρω από τον κάτω κόσμο. Μήπως και με βοηθήσουν και βγάλουμε πολλά λεφτά. Πάει αυτή η στολή, θα την κάψω. Λοιπόν, ρε μαλλιά, ακούστε. Με πώς έχει εδώ πέρα. Πάμε. Φεύγουμε από εδώ. Φεύγουμε. Απόδραση. Τέλος, παρακάτω το σήμα μου. Θα γίνουμε καλύτερη φίλη, εμείς οι διαστημικοί. Το ξέρα, ρε φίλε. Ναι. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε. Να βγάλουμε πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Όλοι μαζί θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.